Να έρθουμε στα της Γλασκόβης. Το γεγονός και μόνο ότι σχεδόν παρευρέθηκαν όλοι οι ηγέτες του κόσμου είναι ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης, έτσι. Βέβαια, είχαμε συμμετοχή πέραν των 130 ηγετών κρατών. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Αυτό δείχνει και την έγνοια του πλανήτη ολόκληρου για αυτό το φαινόμενο. Τώρα νομίζω άρχισαν όλοι να κατανοούν τις διαστάσεις, διότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι θεωρία πλέον. Ναι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Το βλέπουμε και εμείς στην περιοχή μας, η οποία χαρακτηρίζεται ως hot spot, ως ένα θερμό σημείο του πλανήτη σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε δηλαδή συνεχώς τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, βλέπουμε την βροχόπτωση να μειώνεται, και αυτό αποδεικνύεται στατιστικά. Βλέπουμε ακραία καιρικά φαινόμενα να είναι πιο συχνά. Και όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει τόσο την ευημερία των πολιτών όσο και τα φυσικά οικοσυστήματα. Και αναμένεται ότι σταδιακά θα δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό ακριβώς πιστεύω ότι άρχισαν να το συνειδητοποιούν και οι ηγέτες του κόσμου. Άκουσα με προσοχή αρκετές από τις δηλώσεις των ηγετών κρατών και ηγετών οργανισμών, κυρίως του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που μένει είναι αυτή την λεκτική, αν θέλετε, διατύπωση να δούμε να μεταφράζεται σε ενεργή πράξη προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Παρούσα, κύριε Υπουργέ, ήταν και η Κύπρος δια του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος παρουσίασε την πρωτοβουλία της Κυπριακής Κυβέρνησης, την οποία συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Πώς αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι ηγέτες αυτή την πρωτοβουλία? Η πρωτοβουλία μας έτυχε πολύ ευμενών σχολείων και μιας πάρα πολύ θετικής υποδοχής, θα έλεγα, τόσο κατά την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όσο και κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας που έγινε σε ειδική εκδήλωση στον χώρο της διάσκεψης. Ναι. Έγινε την Τρίτη το πρωί, την Τρίτη το μεσημέρι, αυτή η παρουσίαση. Συγκέντρωσε πάρα πολύ θετικά σχόλια. Θετικά σχόλια και στήριξη είχαμε και από υπουργούς της περιοχής με τους οποίους είχα συναντήσεις. Είχα 7-8 συναντήσεις με ομολόγους μου, οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως στήριξαν την πρωτοβουλία και είναι έτοιμοι να πάμε και στο επόμενο βήμα. Γιατί? Διότι πρώτον όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης και το πώς επηρεάζει ειδικά την περιοχή μας η κλιματική αλλαγή. Και όλοι έχουν αντιληφθεί ότι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν δουλέψει 240 τόσοι επιστήμονες σε διάφορες θεματικές περιοχές όπου μελετούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς. Έχουν παρουσιάσει τα ευρήματά τους και τώρα είμαστε στο επόμενο βήμα. Οι διαμορφωτές πολιτικής, policy makers, έχουν παραλάβει όλη αυτή την επιστημονική πρωτοβουλία και θα την μετατρέψουμε σε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας, μέτρα τα οποία θα είναι στοχευμένα για την περιοχή, θα είναι τεκμηριωμένα επιστημονικά και θα είναι οικονομικά βιώσιμα. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουν ενστερνιστεί οι ηγέτες της περιοχής και οι ομόλογοι μου υπουργοί με τους οποίους είχαμε συναντήσεις και προσδοκούμε στο επόμενο βήμα που θα είναι μια υπουργική συνάντηση η οποία θα γίνει το πιθανότερο εντός του Φεβράρη στην Κύπρο για να διαμορφώσουμε ακριβώς αυτό το σχέδιο δράσης με τα μέτρα που προανέφερα. Μάλιστα. Και πέραν της δικιάς μας περιοχής, όσον αφορά την γενικότερη σύνοδο της Γλασκόβης, λήφθηκαν κάποια μέτρα? Δηλαδή ποιο είναι το επόμενο βήμα εκεί? Η διάσκεψη συνεχίζεται και αναμένεται να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπορεί σε αυτή τη διαδικασία, υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τη θέση τους πιο φιλόδοξους στόχους. Mm-hmm. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέτει απλά στόχους
μη δεσμευτικούς. Πάμε μέσα σε νομοθεσίες, μέσα από οδηγίες και νομοθετικά κείμενα πλέον που ετοιμάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαμορφώσουμε δεσμεύσεις για τα κράτη-μέλη για να πετύχουν αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Ο στόχος γενικότερα της Συνόδου ποιος είναι? Ο στόχος της Συνόδου είναι μέσα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν να μπορέσουμε να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτό σήμερα φαντάζει ένας πάρα πολύ δύσκολος για να μην πω άπιαστος στόχος, και για να μπορέσουμε να τον πιάσουμε θα πρέπει όλοι να κάνουν μια πάρα πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι μπροστάρης και κάνει αυτή την προσπάθεια θέτοντας ως στόχο μέχρι το 2050 να έχουμε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη ως προς τις εκπομπές ρήπο, και έχουν ακολουθήσει και άλλες μεγάλες χώρες, αλλά οι μεγάλοι καταναλωτές, η μεγάλη παραγωγή μάλλον αερίων θερμοκηπίου, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, αυτές οι μεγάλες χώρες, φαίνεται να έχουν λιγότερη ίσως φιλοδοξία. Ναι. Το ότι μπήκαν στόχοι και για αυτές τις χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έφυγαν από τη λογική του πρώην Προέδρου, του κ. Τραμπ, και έχουν σήμερα μια νέα προσέγγιση, θέτοντας την κλιματική αλλαγή ψηλά στις προτεραιότητες τους, είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό που μένει είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Αυτές οι διακηρύξεις σε ελεκτικό επίπεδο να μεταφραστούν, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πραγματικές δεσμεύσεις και έργα για να κάνουμε ακριβώς τη διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω. Ας ελπίσουμε ότι θα ληφθούν σύντομα μέτρα, γιατί ήδη βρισκόμαστε στο παραπέντε. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.